Πρώτο σταθμός του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην περιοδία του στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, το εργοτάξιο του πολύπαθου έργου του δρόμου Αγίας Βαρβάρας Μεσαράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Λευτέρη Αυγενάκη, ενημερώθηκε από εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των εργασιών, για τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί και για τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν όταν ο δρόμος δοθεί στην κυκλοφορία. Και ο νέος δρόμος είναι ένας οδικός άξονας 16 χιλιόμετρων. Και κοινά από την Αγία Βαρβάρα είναι αυτό το πράγμα εδώ. Είναι αυτό εκεί. Καινούργια χαρά τελείως. Τι κερδίζουμε. 4 χιλιόμετρα δρόμο και τουλάχιστον 20 λεπτά στον χρόνο. Αλλά εμείς... Καλό στον άνθρωπο. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στους Αγίους 10 και σε ένα παραδοσιακό καφενείο με κατοίκους της περιοχής να τον υποδέχονται θερμά. Σειρά είχε η Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να ενημερωθεί για το πρόγραμμα σπουδών και για τις δυνατότητες εξέλιξής της. Με βασικό σκοπό και στόχο την εκπαίδευση των αγροτών. Αποτέλεσε για αρκετά χρόνια το βασικό πρακτικό γεωργικό σχολείο. Έχοντας δίπλα του, όπως και από την πρώτη στιγμή της περιοδίας του στην Κρήτη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε πολίτες της Μοίρες έξω από τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Φεστού. Θέλω να καλοδεχθούμε στο κόμμα μας συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας είχαν ψηφίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι για πρώτη φορά βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα στο οποίο μπορούν να εμπιστευτούν τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους. Μπορούμε καλύτερα, αξίζουμε καλύτερα και με τη Νέα Δημοκρατία θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, θα σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε και με παραγωγούς λαϊκής αγοράς, όπως και με πολίτες κάθε ηλικίας, περπατώντας στους δρόμους των Μοιρών. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής. Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης προσκύνησε, ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και μίλησε με την Ηγουμένη. Αγιώτσα είναι, δεν είναι μεσαρίτησα. Αναφορές στη διαχείριση του νερού και στη φορολογία και στην κατάρτιση των αγροτών περιελάμβανε η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Τιμπάκι, παρουσία αγροτών και κτηνοτρόφων. Και όσο αυξάνουμε τη φορολογία και στο κέρδος αλλά και στην εργασία και όσο αυξάνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές πέρα από ένα επίπεδο το οποίο είναι δικαιολογημένο, οδηγούμε τελικά είτε στη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, είτε στην μη εργασία, αλλά έχουμε τους λιγότερο καταρτισμένους αγρότες στην Ευρώπη σήμερα. Επισκέφτηκα τη Γεωργική Σχολή της Μεσάρας. Ρώτησα πόσοι είναι οι μαθητές. 7. 7. 7. Προσέξτε. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση της νέας γενιάς των αγροτών. Μην αναλάβουμε δεσμεύσεις για μεγάλα καινούργια φαραωνικά έργα ως προς το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, γιατί δεν είναι πιθανόν ότι είναι η σωστή κατεύθυνση στην οποία πρέπει να πάμε. Και δεν είναι επίσης καθόλου βέβαιο ότι υπάρχουν οι πόροι για να μπορούν να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να δούμε και την άλλη μεριά της εξίσωσης. Πώς ξοδεύουμε το νερό, πώς χρεώνουμε το νερό, πόσα χρήματα ξοδεύουμε τελικά για νερό το οποίο υποτίθεται ότι είναι φτηνό, αλλά μας βγαίνει πολύ πιο ακριβό όταν κάνουμε γεωτρήσεις και καταναλώνουμε ρεύμα για να βγάλουμε το νερό, και θα πρέπει να έχουμε πολύ καλύτερη αίσθηση του πόσο νερό ξοδεύει ο καθένας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν αναχωρήσει για την ενδοχώρα του Ρεθύμνου, βρέθηκε στο Ασίμι και γεύθηκε εδέσματα της Κρήτης σε ένα παραδοσιακό τραπέζι. Τσούγκρισε το ποτήρι του με συνεργάτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολίτες, με φόντο και την κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή.